Καλύτερο ή χειρότερο. Δηλαδή βλέπεις συγκριτικά και κρίνεις. Προφανώς, άμα έρθει και η Ουλάνοβα και η Στικούη θα είναι χάλια. Ναι, παιδί, εμείς λέμε απλά ότι το τρία μας φάνηκε λίγο περιβαλλοντικό. Εγώ νομίζω ότι την αδίκησε χθες το ρούχο τη Χρύσπα. Φάνηκαν πολύ τα μπούτια της και δεν ήταν ωραίο το θέμα. Ναι, έπαιξε ρόλο, εγώ πιστεύω. Παιδιά, να πούμε την αδίκηση. Άμα δεν αδίκησε χθες η Χρύσπα η Ελένη. Είδαμε την Ελένη πώς χορεύει. Δεν θα έπρεπε να φύγει η Χρύσπα σε σχέση με τις δύο. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν, γιατί δεν ήταν δικαίωμα η βαθμολογία μου. Αφού ήταν χειρότερη η Χρύσπα από την Ελένη. Για το 3 λέμε εμείς τώρα. Ρε φέτο γιατί με φωνάξανε. Να μόλις μου είχες Παρασκευή να μην πάω. Εγώ το μετάνιωσα που πήγα. Γιατί και πήγα και με βρίζει όλη η Ελλάδα. Δεν σε βρίζουμε τώρα. Σιγά κουβέντα κάνουμε. Τι δεν το λέμε. Όχι, εγώ φταίω που πήγα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πω πω γκρίνια. Το μετάνιωσα. Για ένα πράγμα χάρηκα μόνο. Θα πω κάτι. Εγώ είμαι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Σαν παρουσιαστής. Και το είπα ότι. Όχι επειδή είναι γυναίκα μου, είσαι πόσο μάλλον. Ότι με τη Φέη. Ναι, για σένα θα πω. Ότι με τη Φέη μπορώ να κάνω εκπομπή επειδή την παραδέχομαι ως παρουσιάστρια. Και όχι ως σύντροφο κτλ. Αυτό είναι αστείο. Πρέπει να εγώ στο άντρα που την έβλεπα δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα. Όταν κάνουμε μαζί εκπομπή, βεβαίως. Είναι εξαιρετικά καλή το έχω πει. Γιατί με έβλεπε είναι... στο TV Μακεδονία τότε. Γιατί μ' άρεσε γυναίκα τότε. Σου άρεσε το μήνυμα. Λοιπόν, να σε γνωρίσει. Πάμε παρακάτω. Πιστεύω ότι αν κάποια στιγμή υποχρεωθώ από τις συνθήκες να κάνω εκπομπή με έναν άνθρωπο, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά μεγάλο τηλεοπτικό ταλέντο ο Γιάννης Λάτσιος. Μαζί ο Γιάννης Λάτσιος. Θα έκανε εκπομπή με τον Γιάννη. Θα έκανε εκπομπή με τον Γιάννη Λάτσιο. Όρθιοι είσαι παράθυρο. Θα έκανε εκπομπή με τον Γιάννη Λάτσιο. Είναι εξαιρετικά η ευθεία του. Είναι εξαιρετικά, δηλαδή δεν ξέρω αν είδατε χθες που είχαμε κάποιους αλλιώς. Είναι ο μόνος με τον οποίο θα μπορούσα να κάνω. Δεν θα βγαίνει όμως ο Γιάννης τηλεοπτικό.